Πάμε τώρα όμως στο πρώτο μας θέμα. Αξιόγραφα, χρεόγραφα, από το ρεπορτάζ της συναδέλφου εγώ, Βασιλάκη, θα ενημερωθούμε περισσότερο και αμέσως μετά συζήτηση στο στούντιο, ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές, πανέτοιμοι και εσείς να συμμετάσχετε στο 77 77 10 88. Φύγαμε. Ομόλογα, αξιόγραφα, καταθέσεις, μετοχές, όροι που άλλοι τους αντιλαμβάνονται εύκολα και άλλοι αδυνατούν, ακούγοντας ή διαβάζοντας καθημερινά για την αξία τους, τη χρήση ή τη διάθεσή τους προς το καταναλωτικό κοινό. Για να καταστήσουμε σαφές και κατανοητό, οφείλουμε να εξηγήσουμε ότι μια εταιρεία για να μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια πρέπει να οδηγηθεί σε δύο κατευθύνσεις. Είτε να εκδώσει μετοχές, ομόλογα ή αξιόγραφα, είτε εάν είναι τράπεζα, μέσω των καταθέσεων. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις καταθέσεις και σε όλα τα υπόλοιπα, όπως είναι τα ομόλογα για παράδειγμα, είναι ότι οι καταθέσεις έχουν την εγγύηση όχι μόνο της ίδιας της τράπεζας που αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώσει την κατάθεση πίσω με τόκο, αλλά και μιας άλλης αρχής, όπως είναι το κράτος, το οποίο εγγυάται μέχρι ενός ορίου 100.000 της κατάθεσης. Το πρόβλημα λοιπόν εστιάζεται σε σχέση με τα υπόλοιπα αξιόγραφα, όπως είναι τα ομόλογα ή μετοχές, τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη εγγύηση εκτός από την στα εισαγωγικά εγγύηση του οργανισμού που τα έχει εκδώσει. Τα ομόλογα είναι μακροπρόθεσμα χρεόγραφα που εκδίδονται είτε από το δημόσιο είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς και χρησιμοποιούνται για το δανεισμό κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό. Αυτός που εκδίδει το ομόλογο θα πρέπει να το αποπληρώσει μακροπρόθεσμα συνήθως σε 5, 10 ή 20 χρόνια και στη λήξη του αγοραστής θα πάρει πίσω το ποσό που πλήρωσε σήμερα. Στο μεσοδιάστημα των χρόνων αποπληρωμής θα πρέπει ο αγοραστής να πληρωθεί ένα επιτόκιο το οποίο είτε είναι ή σταθερό είτε κειμενόμενο. Το ομόλογο μπορεί να είναι ενυπόθηκο, χωρίς εξασφαλίσεις, ανακλητό, μετατρέψιμο, μηδενικού τοπομεριδίου. Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε και τελευταίως είναι και στην επικαιρότητα είναι ότι υπάρχουν πέραν από τα ομόλογα υπάρχουν και κάποιου άλλου είδους αξιόγραφα όπως έχουν ονομαστεί τα οποία αυτά έχουν πολύπλοκους όρους. Για παράδειγμα έχει το δικαίωμα η τράπεζα ή ο οργανισμός γενικότερα που τα έχει εκδώσει διατήρησε το δικαίωμα στους όρους, στους αρχικούς όρους έκδοσης τους να μην πληρώνει επιτόκιο εάν το αποφασίσει ή να μην έχει ημερομηνία κατάληξης ή να τα μετατρέψει από αξιόγραφα σε μετοχές. Η επικινδυνότητα των εν λόγω ομολόγων είναι σαφής, αλλά πέρα αυτών, ένα ακόμα επικίνδυνο αξιόγραφο είναι και οι μετοχές, με την έννοια ότι ο κάτοχός τους μπορεί να πάρει μέρισμα, μπορεί όμως και να μην πάρει ποτέ. Επομένως, τα ομόλογα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όλοι μας ότι εμπεριέχουν κίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα είναι μια οφειλή του οργανισμού ο οποίος τα έχει εκδώσει προς τον αγοραστή τους. Πάμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο τράπεζες, προϊόντα, χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία μας προσφέρουν οι τράπεζες για να επενδύσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο τα χρήματά μας και να κερδίσουμε βεβαίως. Ο πότερος μας σκοπός είναι αυτός στο τέλος της ημέρας, αλλά πάντα συμβαίνει αυτό. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές 77 77 10 88. Αναρωτιέται και ο κόσμος ο οποίος έχει λίγες καταθέσεις για μια δύσκολη στιγμή, για το μέλλον των παιδιών του, για τις σπουδές των παιδιών του, τι θα γίνει αύριο αν γίνει η υποτίμηση και γίνονται συνέχεια οι υποτιμήσεις του τραπεζικού μας συστήματος και το χρήμα δεν θα έχει την αξία που έχει σήμερα. Τι θα γίνει αύριο με τα χρήματα αυτά τα οποία έχουν αποταμιεύσει με τόσο κόπο και προσδοκίες για το μέλλον. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε, όπως προαναφέραμε, ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές 77 77 10 88. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Θεοχαρίδη, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο CIIM. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Τον κύριο Μιχάλη Παπαθανασίου, δικηγόρος, καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Φίβο Μαυροβονιώτη, πρόεδρο Πανκύπριου Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε, κύριε Μαυροβονιώτη. Θα ξεκινήσουμε μαζί σας, κύριε Θεοχαρίδη. Προϊόντα, σε εισαγωγικά, επειδή ο κόσμος δεν τα αντιλαμβάνεται σαν προϊόν, πολλά.
Σίγουρα. Και ο κόσμος επιρρεπής στους δύσκολους καιρούς που μένουν, που ζούμε. Αν κάποιος έρθει και σου τάξει φούρνους και παξιμάδια και σου πει με τα λίγα που έχεις τώρα και τα έχεις σε κατάθεση, δώσ' μου τα και εγώ θα στο φυλάξω, θα στο επενδύσω και σε 5 χρόνια θα πάρεις τα πενταπλάσια, ποιος θα πει όχι? Έτσι είναι όμως τα πράγματα. Υπάρχουν και άλλα εκτός από αυτά τα οποία ακούσαμε και είναι... Παθών ο κύριος Μαυροβανιώτης από τα αξιόγραφα και τα χρεόγραφα. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα. Υπάρχουν αρκετά χρηματοοικονομικά προϊόντα. Το πιο βασικό χρηματοοικονομικό προϊόν είναι μετοχή. Δηλαδή μπορεί να γίνεις μέτοχος σε κάποια εταιρεία. Α, ναι, αυτό είναι καινούριο. Δεν είναι καινούριο. Τώρα μας λένε ότι οι τράπεζες είναι χαμηλά τώρα, τα χαμηλές οι μετοχές τους. Αγοράστε μετοχές. Σίγουρα και οι μέτοχοι των τραπεζών χάσαν πάρα πολλά λεφτά για τον λόγο ότι η τιμή της μετοχής αυτών των τραπεζών έχει πέσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Αλλά ένας οργανισμός όταν θέλει να πάρει κεφάλαια για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια για κάποιες επενδύσεις, είτε θα εκδώσει μετοχές, δηλαδή να πάρει λεφτά από καινούριους ή υφιστάμενους μετόχους, είτε θα χρησιμοποιήσει εσωτερικά έσοδα, κέρδη για κάποιες επενδύσεις, είτε θα εκδώσει αυτά που λέμε χρεόγραφα, ομόλογα, που βασικά τι γίνεται, τι είναι αυτό το χρεόγραφο. Περιμένετε τώρα, το ομόλογο και τα χρεόγραφα είναι το ίδιο πράγμα? Ναι, ναι, όταν λέμε ομόλογο είναι χρεόγραφο, είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό από το αξιόγραφο που φαντάζομαι θα συζητήσουμε τώρα, ναι, και τα αξιόγραφα σίγουρα. Αλλά το ομόλογο ή χρεόγραφο βασικά είναι ένα συμβόλαιο που γίνεται μεταξύ του εκδότη, που σε αυτή την περίπτωση είναι η τράπεζα ή η κυβέρνηση ή κάποιος άλλος οργανισμός, και αυτός που αγοράζει το ομόλογο, αυτός που θα δανείσει λεφτά στην τράπεζα, με την προϋπόθεση ότι θα παίρνει τους στόκους, συνήθως είναι κάθε 6 μήνες, θα παίρνει έναν επιτόκιο, είτε θα είναι σταθερών επιτόκιων, είτε θα είναι διακινόμενων επιτόκιων. Και στο τέλος, όταν θα λήξει αυτό το χρεόγραφο ή ομόλογο, αν παραδείγματος χάρη είναι 5 χρόνια ή 10 χρόνια, στη λήξη θα πάρει πίσω το αρχικό κεφάλαιο. Τα χρεόγραφα αυτά θεωρούνται ότι έχουν πιο λίγο ρίσκο, τα ομόλογα πιο λίγο ρίσκο από τις μετοχές. Αλλά πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ένα, εξαρτάται και από την ίδια των οργανισμών, πόσο είναι το ρίσκο του ίδιου του οργανισμού. Και αυτόν υπάρχουν τα οίκη αξιολόγησης. Μιλούμε για τους οίκους αξιολόγησης. Ναι. Ένας ρόλος των οίκων αξιολόγησης είναι να δείξουν στους επενδυτές, να εξηγήσουν στους επενδυτές τι είναι το ρίσκο που περιέχουν αυτά τα χρεόγραφα ομόλογα. Και αυτόν χωρίζουν τι κάνουν οι οίκοι αξιολόγησης, βάζουν ένα rating, μια αξιολόγηση σε κάθε έκδοση αυτών των χρεόγραφων ομολόγων και τα χωρίζουν. Μια αγορά, η καλή αγορά ονομάζεται το investment grade market, που είναι λίγο ρίσκο, χαμηλών επιτόκιων, και η άλλη αγορά είναι αυτό που λέμε το junk, τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια. Που είναι ψηλού ρίσκου με ψηλή απόδοση αυτών των χρεογράφων ομολόγων. Ναι, αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι προσφέρουν αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα εξηγάνε στον κόσμο ποια είναι τα πιο ασφαλές και ποια είναι τα σκουπίδια, ναι, και τα τοξικά, όπως τα λέμε, που από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να ισοπεδωθούν και να εξαφανιστούν από την αγορά, από την χρηματοοικονομική αγορά. Ναι, συμφωνώ ότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και από ό,τι φαίνεται έγινε και τώρα στην Κύπρο με αυτά τα αξιόγραφα που προωθηθήκαν σε κάποιους επενδυτές, που οι επενδυτές δεν τους εξηγήσαν, οι επενδυτές δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είναι τα ρίσκα που περιέχουν αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ειδικά αυτά τα αξιόγραφα που μιλάμε, που εκδώσαν οι τράπεζες, αυτά είναι πολύ εξειδικευμένα προϊόντα. Δεν είναι το απλό χρεόγραφο ομόλογο που έναν περίπου μπορεί να καταλάβεις τι είναι το ρίσκο, τι θα πάρει, τι είναι η απόδοση από αυτό το προϊόν. Αυτά τα αξιόγραφα ήταν πολύ εξειδικευμένα προϊόντα και κατά την άποψή μου αυτά τα προϊόντα δεν θα έπρεπε να τα προωθήσουν σε ιδιώτες επενδυτές. Έπρεπε να προωθηθούν σε αυτό που λέμε sophisticated investors, σε επαγγελματίες, εξειδικευμένους επενδυτές, επειδή έχουν πάρα πολλά στοιχεία. Και θέλετε να συζητήσουμε τα στοιχεία αυτών των προϊόντων, αλλά είναι πάρα πολλά στοιχεία. Θα τα συζητήσουμε, να δώσουμε όμως το λόγο και στους φίλους που μας περιμένουν. Και ο κύριος ο οποίος περιμένει θέλει πολύ έντονα να μας μιλήσει και θα είμαι με πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τι θα μας πείτε, φίλε. Καλή σας μέρα. Ο φίλος Καλημέρα. Ο Χρήστος. Καλή σας μέρα, κύριε Χρήστο. Ναι. Το όνομα μου είναι Βαλεντίνος. Α, Βαλεντίνος, συγγνώμη, μου έχουν πειλάτε το όνομα. Σας ακούμε. Ναι. Εγώ, να σας πω από προσωπική εμπειρία, με πήραν τηλέφωνο να μην πω το όνομα του τραπεζικός και μου λέει γιατί να έχεις τα λεφτά σου νέο γραμματιόν, να σου κάνω ένα γραμμάτιο 5 χρόνια
και να σου δει το 7%. Λέω του κάποιον λάθος εσύ να μου διαθέσεις το 7%, αλλά η διαφορά μόνο είναι το ότι θα κάνεις 5 χρόνια να πάρεις τα λεφτά σου. Θα είναι δεσμευμένα τα... για 5 χρόνια τα λεφτά σας. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Μόνο λαλή μου ήταν να πατήσει η τράπεζα, ενώ οι ίδιοι γνωρίζαν το 2009 ότι έχει πρόβλημα η τράπεζα. Εμείς ξέραμε ότι η τράπεζα είναι θεός, δεν είναι τίποτε κατεχόμενα πολλά, για πήραμε τα λεφτά μας στα καζίνα. Και όταν κάνει κάποιος μια ληστεία σε τράπεζα, κοινοποιείται η αστυνομία, σηκώνεται λιγότερα. Εμάς έκαναν μας ληστεία οι τράπεζες και δεν κινήθηκε κανένα. Κάνει το υπουργός η ώρα 12 τα μεσάνυχτα επίσης στην Βουλή και όπως κάνει ένα διάταγμα σταματούμε τον τόπο. Μα σταματήσει, πάμε τώρα να σταματήσει τον τόπο μας. Και έρχεται τώρα η Τρόικα που δεν την ενημερώνουν την Τρόικα ότι μας διέψαν εμάς τους καταθέτες και τα μη μετατρέψιμα, μετά έμαθαμε εμείς τις λέξεις, δεν γνωρίζαμε τίποτε, είχαμε την τεχνική σχολή. Τα μη μετατρέψιμα να τα μετατρέψουν. Είμαστε εν τίποτε δικτατορία και τα μη μετατρέψιμα να τα μετατρέψουν. Εσείς τι ζημιά πάθατε, πόσα χρήματα χάσατε, αν μπορούμε όλα να... τα λεφτά της ζωής μου. Είμαι ένας επιχειρηματίας στον κλάδο μου, ο πιο μεγάλος σχεδόν, και τεράστιο το ποσό που έχω εγώ. Τεράστιο το ποσό και τα λεφτά μου δεν τα επενδύσα. Εγώ πήγα και τα έκανα κατάθεση στην λαϊκή τράπεζα και στην άλλη τράπεζα. Που μου έχουν και τους είχα πολύ την εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Και μου είπαν είναι γραμμάτιο μετάχρονο. Δεν έρθει κάποιον να με δει εξειδικευμένος να μου εξηγήσει. Ούτε είχαν το προσωπικό μετά από έρευνες που έμαθα. Τι σας είπαν όταν πήγατε να ζητήσετε τον λόγο, τι έγινε και τα λοιπά, τι να σας πω, λαό του αν χρειαστώ λεφτά, δηλαδή μου κάνουμε στο δάνειο και πολλούς καταθέτες ήταν εμένα, έκαναν τους δάνειο μας τα λεφτά. Και λες του, θέλω λεφτά και κάνουμε στο δάνειο μας τα αξιόγραφα. Αλλά τα χρωστάτε, τα χρωστάτε τώρα αυτά τα λεφτά. Όχι, δεν τα χρωστώ τα λεφτά, εγώ δεν τα χρωστώ τα λεφτά, τα λεφτά είναι δικά μου. Άλλοι επενδυτές που μας ενωμάσαν επενδυτές, που δεν είμαστε επενδυτές, εμείς δεν αγοράσαμε μετοχές. Εμείς κάναμε γραμμάτιο, έτσι μας ελαφρούσα. Και πήγα στους μεγαλύτερους της τράπεζας και ορισμένοι παραιτηθήκαν από ποια κοίτα τους, υπόσχονται, ο χρόνος κυλά. Να καταλάβουμε όλοι ότι τα λεφτά μας χάσαμε, τα οποία πιστεύω ότι καλό όσους έχουν αξιόγραφα, να πάμε να καταλήψουμε τις τράπεζες, να τις πιάμε. Διότι είναι δικές μας. Αν μας κάνουν μετόχους, σημαίνει δικές μας οι τράπεζες. Πού την τράπεζα γίνει εμπιστοσύνη που έχουμε, είμαι 45 χρόνων άνθρωπος. Πού την τράπεζα γίνει εμπιστοσύνη. Σταματάνε τον πολύ υπουργός, που ο ίδιος ο υπουργός ήταν τραπεζικός, που ξέρει το πρόβλημα. Εγώ δεν νιώθω απατημένος, νιώθω σήμα βιασμού. Η Τουρκία έκαναν μας πόλεμο και πιάσαν μας τα, τούτοι πιάσαν μας τα με την κρεβάτα. Είμαι απειδισμένος και λαό των ψυχούς τσούλα, τσούς άνθρωπος και αμέ ο Φίπος είναι καλός άνθρωπος, αλλά πιστεύω ότι να μας τα δώσει με κάποιον τρόπο, εγώ δεν πιστεύω τίποτε. Εγώ λέω την τηλεόραση για να συλλάβουν, να πάμε να πιάσουμε τις τράπεζες, αφού είναι δικές μας, να μας κάνουν με το που λένε, να πάρε τις δικιά μας, αφού είναι δικές μας. Τι σημαίνει σταματώ τον τόπο. Αφού μου σταματώ τον τόπο, θα σταματήσει ο κόσμος να πληρώνει τα δάνεια του κάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγανάκτηση, απελπισία και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα έχουμε εισπράξει και έχουμε νιώσει από τον κύριο Βαλεντίνο και φαντάζομαι δεν είναι ο μόνος. Έχουμε και άλλη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ακούμε. Λοιπόν, να πω και εγώ τη δική μου εμπειρία. Σύντομα, κύριε Ναπολέ. Μάλιστα. Εμένα με πλησίασαν η τράπεζα, είχα κάποιες καταθέσεις και μου είπαν να τις κάνω, γιατί δεν τις κάνω τις χρεόγραφα. Είχατε κάποιο δικό σας φίλο γνωστό έτσι στα καλά κατούμενα σας πήραν τηλέφωνο? Όχι, είμαι πελάτης της τράπεζας χρόνια. Μάλιστα. Γνωρίστηκα, έχω και εταιρεία, έχω πολλά παρεδόσεις με την τράπεζα τέλος πάντων. Είχα κάποιες καταθέσεις, κάποια γραμμάτια και μου είπαν στη λήξη τους γιατί δεν τα κάνεις χρεόγραφα, να παίρνεις περισσότερο τόπο. Μάλιστα. Με έπεισαν και τα μη γνωρίζοντας τι είναι τα χρεόγραφα. Πριν καν περάσει ο χρόνος για να πάρω τους πρώτους στόχους, μου στείλανε επιστολές για να τα κάνω αξιόγραφα. Δεν ήξερα τι ήταν και δεν έκανα καμία κίνηση. Επέρασαν οι χρονική διάρκεια, κόντε να περάσει, μου τηλεφωνήσαν. Μου λέει, μα δεν ενδιαφέρθηκες για τα αξιόγραφα. Λέω, δεν με ενδιαφέρει. Μα δεν γίνεται, έλα από εδώ να μιλήσουμε. Με πήραν σε τράπεζα. Και εκεί, όταν είδα ότι ήμουν ανένδοτος γιατί δεν εγνώριζα, μου είπαν, ξέρεις, τα χρεόγραφα θα πάψουν να ισχύουν σύντομα και έτσι θα μείνεις εκτεθειμένος. Και λέω, αφού δεν έχω επιλογή, αφού είμαι αναγκασμένος, φοβόμουν πως χάσω τα λεφτά μου, περίπου. Και υπέγραψα και έτσι έγιναν αξιόγραφα. Μάλιστα. Αυτά. Για να ξέρει και ο κόσμος.
Πώς έγινε. Εσείς δεν ρωτήσατε, δεν ενδιαφερθήκατε κάποιο νομικό πρόσωπο να σας συμβουλέψει, να σας κατοδηγήσει για όλα αυτά τα οποία σας προσπαθούσαν να σας πείσουν. Εμπιστεύτηκα την τράπεζα, λέω 35 χρόνια πελάτης τους. Είναι δυνατόν να σας ξεγελάσουν. Ούτε καν πέρασε στο μυαλό μου αυτό. Ποτέ δεν πέρασε τέτοια σκέψη. Και είναι μεγάλο το ποσό το οποίο έχετε εκθετεί και έχετε χάσει. 18 χρόνια δουλειάς. 100 ώρες την εβδομάδα. Μάλιστα. Μένω χωρίς λόγια, αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και άλλα τηλέφωνα, καλή σας μέρα. Κύριε Νίκο, σας ακούμε. Ναι, καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, σας ακούμε. Και στους εκλεκτούς σας καλεσμένους και ειδικά στον πρόεδρο μας, των εξαπατημένων καταθετών, ας το πούμε με τέτοιον τρόπο, κύριο Φίλο Μαυροβουνιώτη, που του οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι προσφέρει και κάνει για να δικαιωθούμε. Μα πρέπει να είστε ενωμένοι για να μπορέσετε να διεκδικήσετε αυτά που 18 χρόνια μας ανάφερε ο κύριος προηγουμένως. Κόπος, 100 ώρες την εβδομάδα ο άνθρωπος. Είναι η κόπη και η μόχθη για μια ζωή μας. Είμαστε αποφασισμένοι για όλα. Και αν δεν δικαιωθούμε τώρα με το που το έχουμε κάνει σαν πρώτο θέμα, το έχουμε κάνει σαν πολιτικό το θέμα, γιατί είναι και πολιτικό πρώτα απ' όλα. Σε όλα αυτές τις συγκεντρώσεις που έχουμε κάνει τα συλλαλητήριά μας, όλοι μα όλοι ανεξαιρέτως από όλα τα κόμματα μας έχουν βρει δίκαιο. Να μην ξαναλέμε ό,τι σας είπαν οι προηγούμενοι, έτσι μου είπαν και εμένα και τους υπόλοιπους. Μας έχουν εξαπατήσει, μας έχουν ληστεύσει, μας έχουν πάρει τα λεφτά από την τσέπη μας. Ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Γενικός Εισαγγελίας έπρεπε από την πρώτη στιγμή να διατάξει έρευνα, να μπορούμε και εμείς να πάμε στους αστυνομικούς σταθμούς των εγκλημάτων. Και μας λέει, μα ξέρετε, δεν έβγαλε έφτανε απόφαση ο Γενικός Εισαγγελέας για να καταγγείλουμε εκείνους που μας έκαναν την εξαπάτηση. Όπως είπε και ο προηγούμενος, αν πάει κάποιος φουγκαράς τέλος πάντων που σε απόδοση που δεν κρατά να φάει τέλος πάντων και πάει να αληστεύσει τις τράπεζες, κακώς το κάνει, έρχονται και τα ελικόπτερα από πάνω μας και να τον βρουν. Αυτούς που μας έχουν εξαπατήσει, αυτούς τους που golden boy, αυτούς όλους, δεν έχουν κάνει κάτι. Αλλά στην Κύπρο με μάθαμε ότι ό,τι γίνεται να μην τιμωρείται. Αλλά εμείς έχουμε ένα μεγάλο όπλο. Δεν είμαστε ούτε ίδιος, ούτε είμαστε το μαρί, διότι εκεί, συγγνώμη κύριε Ραβιλέ, να το δικαιώσω, γιατί μιλούμε για μικρή μάζα ατόμων. Εμείς μιλούμε τώρα, είμαστε 20.000 κάτοχοι των αξιογράφων. 20.000 μπορούμε άνετα και θέλω να το πω στο φίλο και συναγωνιστή μας και τον πρόεδρο μας, Φίλο Μαυροβουνιώτη, ναι. Θέλω να του πω ότι μπορούμε άνετα να κατεβάσουμε δικό μας υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές σαν μέτρο πίεσης και γιατί όχι να το βάλουμε σαν προτεραιότητα μας για να διεκδικήσουμε με αυτόν τον τρόπο να τους φοβήσουμε, να τους κάνουμε να ταρακουνηθούν τους πολιτικούς μας για να μας επιλύσουν το πρόβλημα μας. Κύριε Νίκο μου, μόνο έτσι. Ναι. Κύριε Νίκο μου, καταλαβαίνω και εσείς προσπαθείτε να βρείτε διάφορες λύσεις για να μπορέσετε να... Όντως είναι καλή η πρότασή μου. Αυτή είναι κάνω σαν πρόταση στον φίλο. Θα τη συζητήσουμε. Χαμογελάει ο κύριος Μαυροβουνιώτης. Μπορεί και να συμφωνήσετε στο τέλος της ημέρας. Είναι μια οικογένεια 17.000. 20.000 άτομα είναι τεράστιος αριθμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα απαντήσετε κύριε Μαυροβουνιώτη. Έχουμε ακόμα ένα φίλο να ακούσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι 17.000 κάτοχοι αξιογράφων, αν δεις μέσα από την οικογένεια του καθενός ότι μπορεί να υπάρχουν 3 ή 4 επηρεαζόμενα άτομα διαφυσβήτητα, μιλούμε για πάνω από 60.000 κόσμο. Και το ποσό το συνολικό των χρημάτων που έχουν χαθεί. 800 εκατομμύρια στην Λαϊκή. 800 εκατομμύρια. Και 600 εκατομμύρια στην Τράπεζα Κύπρου. Δηλαδή ένα δισεκατομμύριο. Ένα ακόμα 4 δισεκατομμύριο. Λοιπόν, όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο που έθεσε ο αγαπητός μου φίλος, εγώ αισθάνομαι ότι δεν μπορούμε να πολιτικοποιήσουμε το σύνδεσμο. Είναι λεπτή η θέση μας, διότι μέσα στο σύνδεσμο έχουμε από όλες τις κομματικές αποχρώσεις. Έχουμε και του Δύση, έχουμε και του Δίκο και του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ κλπ. Οπότε δεν μπορεί να πολιτικοποιήσεις το σύνδεσμο. Το χρήμα δεν έχει χρώμα. Θέλω να το διαβεβαιώσω, να μην ανησυχεί, ότι είδαμε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και είχαμε τη στήριξη όλων των αρχηγών των κομμάτων. Και τον Νίκο τον Αναστασιάδη που πρόσφατα υπέβαλε και την πρόταση, ο οποίος είναι υποψήφιος πρόεδρος, και τον κύριο Μαράν, είδαμε και τον κύριο Λιλίκαν, είδαμε
και αύριο θα δω τον κύριο Καρογιάν. Και υποσχέσεις τι λένε, ότι τα δικαιώθητε. Βεβαίως, αύριο θα δούμε και τον κύριο Καρογιάν και μεθαύριο θα δούμε και τον Γενικό Γραμματέα. Οι πολιτικοί μας όμως μπορούν να πάρουν απόφαση εκ μέρους της τράπεζας. Όχι, απλά οι πολιτικοί θα εξασκήσουν, διότι είναι πολιτικό το θέμα, θα εξασκήσουν πίεση. Ότι από τη στιγμή που φαίνεται εκ των πραγμάτων αδιαφυσβήτητα ότι οι τράπεζες επανομήσαν και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πορεία να ολοκληρωθεί η έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας. Που γνωρίζομαι εκ των προτέρων ποιο είναι το αποτέλεσμα, ότι οι τράπεζες δεν ακολουθήσαν τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας και παρέβησαν την Ευρωπαϊκή Οδηγία της ΜΙΦΙΝ. Που λέει ρητά ότι έπρεπε να είχαν επενδυτικούς συμβούλους αδιούχους να πουνούν αυτόν τον πολύ υψηλού κινδύνου και να δίνουν εξηγήσεις και να εξηγούν στον κόσμο τι αγοράζεται. Πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει, είναι τεκμηριωμένο, αλλά συμπληρώνοντας λέω το εξής. Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, ο κύριος Γιώργος Καραλάμμους, συζήτησα μαζί με το θέμα 2-3 φορές και μου είπαν ότι αυτά τα αξιόγραφα έχουν παρουσιαστεί στην Ευρώπη το 2003 και είχαν εκδοθεί από πολύ λίγες τράπεζες. Μεταξύ αυτών των λίγων τραπεζών ήταν και η Λαϊκή και η Τράπεζα Κύπρου. Στην πορεία οι αρχές των ευρωπαϊκών χωρών που διεπίστωσαν το πολύ υψηλού κινδύνου προϊόν αποφάσισαν και μπλόκαραν τα αξιόγραφα. Ναι. Και σταματήσαν να τα εκδίδουν. Ενώ και είπαν ότι εμείς συνεχίσαμε να τα εκδίδουμε. Λοιπόν, και διαρωτούμε πού βρισκόταν η κεντρική τράπεζα η δική μας. Η εποπτεία εννοείται. Η εποπτεία. Όταν εκείνη τη στιγμή εμπλοκάρονταν τα αξιόγραφα και στις ΗΠΑ απαγορεύτηκε η έκπτωση των αξιογράφων. Τι έκαμνε η κεντρική τράπεζα και επέτρεψε και συνέχισε να ήταν τα γνωστά τοξικά προϊόντα τα οποία σταμάτησαν στις αυτές τις χώρες ενώ εμείς συνεχίζαμε να τα εκδίδουμε. Έχουμε ακόμα ένα φίλο να ακούσουμε. Καλή σας μέρα. Κύριε Ιαννάκη, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Ναι. Συμφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο Μαυροβουνιώτη. Όμως έχω κάτι άλλο να πω. Είναι πολύ καλός κύριος και προσπαθεί ο άνθρωπος, αλλά φαίνεται δεν κατάλαβε τον τρόπο ότι η κεφαλαιοκρατία στην Κύπρο δυστυχώς προστατεύεται από το καθεστώς. Διότι ποιο είναι το καθεστώς. Ακριβώς οι κεφαλαιοκράτες. Μαζί με αυτούς υπάρχουν οι βουλευτές, οι οποίοι είναι οι νομοθέτες. Μιλήσαμε με ορισμένους. Λέμε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μα πώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εφόσον είναι οι ίδιοι που κάνουν τους νόμους του κράτους. Ακριβώς. Και δεν κάνουν τίποτα. Έζησα εγώ στην Αγγλία 30 χρόνια. Εκεί υπάρχει σύστημα. Ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν αγαπά τους Εγγλέζους. Τους βγάλαμε έξω, μας κυβερνούσαν. Ναι, έκαναν τα λάθη τους και τους διώξαμε. Όμως έχουν σύστημα μέσα στην χώρα τους, ανεξάρτητα από την εξωτερική πολιτική τους. Εποπτικό σύστημα, ναι. Έχουν το εποπτικό σύστημα. Όπως έγινε τελευταίως με τρεις τράπεζες. Ανάμεσα τους και η Royal Bank of Scotland, η οποία είναι στην ίδια θέση σήμερα, που είναι η Λαϊκή. Την αγόρασε το κράτος. Την έβγαλε μέσα από τον λάκκο που έπαιζε μόνη της. Και παρόλο που είναι και της κυβέρνησης, ανήκει στην κυβέρνηση, έκανε λάθη. Ήρθε ο τοπικός οργανισμός, τους έβαλε κυρώσεις, πήρε όλα τα χρήματα πίσω και τα έδωσε στον κόσμο ως αποζημίωση. Ακριβώς. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο υπάρχει με νομοθεσία. Αυτή η νομοθεσία είναι σε μια χώρα ευρωπαϊκή, μια από τις αρχικές χώρες που δημιούργησαν την Ευρώπη. Μάλιστα. Ενώ εδώ δεν γίνεται αυτό, θέλετε να μας πείτε. Μάλιστα. Ότι εδώ δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει το θέμα ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης με νομοθεσία πρέπει να έχουν τους ίδιους νόμους. Οι πολίτες να ζουν την ίδια ζωή. Να μην υπάρχει φτώχεια πάγια πουθενά. Να είμαστε όλοι οι ίδιοι Ευρωπαίοι πολίτες. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας, αλλά από όσο φάνηκε και τα γεγονότα το αποδεικνύουν, δυστυχώς δεν είναι έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι. Σας ευχαριστούμε. Μπορώ να συνεχίσω να σας πω ότι συζήτησαμε την Επιτροπή Κεφαλαίου. Πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Ναι. Μου είπαν ότι δεν έχουν διάταγμα από την Ευρώπη. Είναι οδηγία μόνο που δόθηκε στην Κύπρο να οργανώσει κάτι τέτοιο. Άρα, και η οδηγία άρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να την ακολουθήσουμε. Αυτή ήταν η δικαιολογία τους. Η δικαιολογία και η απάντηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Κύριε Παπαθανασίου, ερχόμαστε κοντά σας. Υπάρχει νομοθεσία η οποία να προστατεύει τον καταναλωτή, τον επενδυτή, αν και οι άνθρωποι δεν είναι επενδυτές, δεν είναι επαγγελματίες, ούτε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν στα χέρια τους, ούτε γνώσεις χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές. Προστατεύει η νομοθεσία κατά κάποιο τρόπο τα άτομα αυτά ή όχι? Αγαπητή Γαβριέλα, όπως ανέφερε προηγουμένως ο πρόεδρος των επενδυτών αξιογράφων, των κατόχων αξιογράφων, συγγνώμη, υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία, η οποία αντιλαμβάνομαι έχει ενσωματωθεί και σε νομοθεσία. Τι προνοεί? Η οποία στην ουσία προνοεί ότι επενδύσεις, για επενδύσεις μπορούν να συμβουλεύουν και να μιλούν στον κόσμο εγκεκριμένοι σύμβουλοι. Αυτό δεν έχει γίνει στην Κύπρο. Μόνο και μόνο αυτό το στοιχείο δεν δίνει δύναμη στα χέρια των κατόχων, των αξιογράφων, να απαιτήσουν και να βρουν το δίκαιο τους? Είναι από αυτόν που ξεκινούμε. Δηλαδή από αυτόν το σημείο είναι που ξεκινούμε και αντιλαμβάνομαι ξεκινάει και ο σύνδεσμος. Τώρα από εκεί και πέρα, μαζί με αυτόν είναι και όλα όσα αναφέρθηκαν από τους, τηλεθεατές σας. Τους έχουν ουσιαστικά παραπλανήσει λέγοντας τους ότι θα κάνουμε πολλά γραμμάτιο με 7%, θα κερδίσετε περισσότερων τόκων, χωρίς την ουσία να τους εξηγήσουν τους κινδύνους. Και πηγαίνοντας το πρώτο μπαλί, ενώ με τους συμβούλους, δεν μπορούσαν να τους συμβουλεύσουν, αφού δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Μιλώντας με ίσως το γνωρίζαν, όμως ήταν τακτική και στρατηγική της τράπεζας να γίνουν όλα αυτά. Εγώ, αγαπητή Γαβριέλα, πιστεύω ότι δεν το γνωρίζει. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε. Μιλώντας προηγουμένως με τον αγαπητό Γιώργο που κάθεται δίπλα μου. Καλά, γίνεται η τράπεζα να μην γνωρίζει το προϊόν της? Και όμως αυτό που σας λέω είναι ότι μιλώντας με τον Γιώργο, ο οποίος είναι καθηγητής ο άνθρωπος οικονομικών και μάλιστα εξειδικεύεται στα συγκεκριμένα θέματα, ο ίδιος μου αναφέρει ότι εγώ που γνωρίζω το αντικείμενο αυτό δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ακριβώς τι περιλαμβάνει αυτό το επενδυτικό σχέδιο κλπ. Τα άτομα τα οποία προσέγγιζαν εσάς, κύριε Φίβο, μήπως έχουν πάρει μπόνους για όσους έχουν? Ήθελα να σας σχολιάσω λίγο, ότι φαίνεται, εγώ βλέπω τα πράγματα ότι έγινε ένας οικονομικός φόνος των τραπεζών εκ προμελέτης. Στην προσπάθεια τους να πετύχουν ένα κεφαλαιοποίηση, επειδή εγνώριζαν ότι αν ζητούσαν από τη Βουλή 2,6 θα ήταν δύσκολο, σκεφτήκαν ότι θα ήταν ευκολότερο να καλύψουν μέρος της ανακεφαλαιοποίησης εις βάρος των καταθετών τους και γενικότερα της κοινωνίας. Γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούσαν κάποια κίνητρα να προκαλέσουν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τον κόσμο, με το 7%, μην ανησυχείτε, αν χρειαστείτε λεφτά, θα σας δανείσουμε μέχρι 100% της ονομαστικής αξίας με το ίδιο επιτόκιο ή και μικρότερο. Ναι, αλλά να τα χρωστάτε τα λεπτά, είναι δάνειο αυτό που σας δίνουν. Ναι, απλά θέλω να τονίσω το εξής, ότι μάλιστα έχω εδώ κάτι το οποίο αναφέρει, που είχε αποσταλεί στα υποκαταστήματα του, ότι θα τους δίνουν selling commission 5%. Όταν έκαναν πράξη αξιογράφων, χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα, μπορώ να τα ονομάσω λοιπόν, που θα ονομάσω τη λέξη παράνομα μέσα, παράτυπα αντιδιοντολογικά, να μην τα ονομάσω και δόλια μέσα, για να καταφέρουν να πετύχουν μέρος της ανακεφαλαιοποίησης και να ζητήσουν λιγότερα εκ των υστέρων από το κράτος για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν τους εγκαλέσαμε τρεις φορές στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Αξιών να λογοδοτήσουν για αυτά που έκαναν, όταν τους έθεσα το ερώτημα, έχω τα πρακτικά, αυτά τα πρακτικά της Βουλής. Ναι. Και ρωτάτε ο κύριος Χρήστος Τηλιανίδης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, για να μην πολύ λόγο, απάντηση. Μπορεί να υπήρξαν λάθη ή παραλήψεις των ανθρώπων μας στην προσπάθεια τους να πουλήσουν αυτά τα αξιόγραφα. Λέει, δεν θα κρεμάσουμε κανένα, την ευθύνη την έχει η τράπεζα. Είμαστε στη διάθεση, οποιονδήποτε μας φέρει στοιχεία και τα δούμε. Η τράπεζα θα αναλάβει τις ευθύνες της. Αυτόν είπα και αυτόν είναι να επαναλαμβάνω ενώπιση σας, κύριε Πρόεδρε. Και συμπληρώνει μετά ο κύριος Κυπρής.
θα συμφωνήσω ότι η τράπεζα είναι φυσικά ανθρώπινος οργανισμός, πιθανόν να έγιναν λάθη και παραλήψεις. Είναι σημαντικό να μας παρασχετούν στοιχεία, αυτά που ακούμε και λέτε να μας ελεγχθούν στην τράπεζα, να έρθουν τα στοιχεία στην τράπεζα, και εφόσον η τράπεζα έχει ευθύνη, διότι κάποιο μέρος του προσωπικού της και δεν έχει ευθύνη το μέρος του προσωπικού, η τράπεζα έχει την ευθύνη, τότε η τράπεζα θα το αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Και θα λάβει τις... Λοιπόν, απλά λέω ότι φαίνεται και εκ των πραγμάτων ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Αξιών ότι αναλαμβάνουν ευθύνες. Παραδέχονται ευθύνες. Εμείς τι ζητούμε? Εμείς ζητούμε υπό τις περιστάσεις μία λύση το μη χειροβέλτιστο. Δεν ζητούμε να επανέλθουμε στο καθεστώς και να λέμε 7%. Ξεχνούμε το 7%. Εσείς θέλετε τα χρήματα σας πίσω, αυτά που έχετε πει. Εγώ συμπληρώνω το εξής. Όχι απόλυτα τώρα θέλουμε τα χρήματα. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, γνωρίζουμε την οικονομική. Και λέμε δικά σας τα χρήματα αυτά. Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι και να μας πει ο κύριος Παπαθανασίου, αν χρωστούσατε αυτά τα χρήματα στη τράπεζα, μέχρι τώρα δεν τα ήσασταν στη φυλακή. Μα να σας πω ένα παράδειγμα για το... Μέχρι τώρα, κύριε Παπαθανασίου, δεν τα ήταν στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι, αν χρωστούσαν 1,4 δις. 20.000 άνθρωποι στην φυλακή δεν τα ήταν. Σίγουρα θα είχα σοβαρό πρόβλημα. Τα συζητήσαμε και μαζί την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, αφού χρωστά στην τράπεζα. Θα είχα σοβαρότατο πρόβλημα, σίγουρα. Εγώ συμπληρώνω όμως ότι εκείνοι οι οποίοι είχαν το δικαίωμα δανειοδότησης, που τους το έδωκε η τράπεζα η λαϊκή, και δανειστήκαν λεφτά με το ισόποσο επιτόκιο, δηλαδή παίρνω 6% για παράδειγμα, ή 7, το δάνειο θα παίρνει 6-7 και λιγότερο. Αυτή τη στιγμή λέουν ότι υπάρχει απαγορευτικό διάταγμα μη καταβολή στόκου, σταματήσαν να δίνουν τόκο στα αξιόγραφα. Ναι, ναι, ναι. Και δυστυχώς εκκρεμάσαν τον κόσμο και ζητούν πάση θυσία να πληρώνουν τόκο πάση το δάνειο. Μα καταλάβετε τι σοβαρό πρόβλημα είναι, πόσο δύσκολο είναι για τον καθένα σήμερα να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Να προσθέσω επίσης κάτι, ότι νομίζω είναι πολύ σημαντικό για τις τράπεζες να βρεθεί μια λύση για τους κατόχους τράξης. Η Κεντρική Τράπεζα δεν έπρεπε, μόλις βγήκαν αυτά τα προϊόντα, να πει stop, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερική έχουν σταματήσει αυτά τα προϊόντα και εσείς τα προπουλάτε. Υπάρχουν ευθύνες από τις εποπτικές αρχές. Μπορεί να εκδίδονταν αυτά τα αξιόγραφα, αλλά σίγουρα έπρεπε να ελεγχθεί σίγουρα ότι αυτά τα προϊόντα προωθούνται στους κατάλληλους επενδυτές και εξηγούν στους κατάλληλους επενδυτές τι είναι το ρίσκο που περιέχουν αυτά τα προϊόντα. Αλλά να προσθέσω επίσης ότι νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί οι τράπεζες πρέπει να κερδίσουν πίσω την εμπιστοσύνη τους. Την χάζαν εντελώς την εμπιστοσύνη τους. Και το τραπεζικό μας σύστημα ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μας είπατε ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια προϊόντα. Τι να προσέχει ο καταναλωτής, ο πολίτης που μας παρακολουθεί τώρα, έχει κάποιες κατατέσεις και αναρωτιέται αύριο αν θα γίνει υποτίμηση του χρήματος και τα χαρτονομίσματα δεν θα έχουν την αξία που έχουν σήμερα, τι θα γίνει? Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι να προσέχουν? Πρέπει να ότι οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν μας προωθείται προς εμάς, πρέπει να προσπαθούμε να καταλάβουμε, να πάρουμε εξηγήσεις για το τι είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του χρηματοοικονομικού προϊόντος, τι είναι τα ρίσκα που μπορεί να περιέχουν, επειδή υπάρχουν αρκετά ρίσκα. Δηλαδή υπάρχει το μισθωτικό ρίσκο, ο εκδοτής δεν θα μπορέσει να ξεπληρώσει πίσω το χρέος. Υπάρχει το ρίσκο της ρευστότητας, όταν θέλω να πάρω τα λεφτά μου πίσω, δεν μπορώ να βρω κάποιον αγοραστή που να το αγοράσει στην κατάσταση. Τα ασφαλιστικά συμβόλαια είναι προϊόν, είναι χρηματοπιστωτικό προϊόν, τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Μιλάτε για τα life, το ασφάλεια ζωής, ασφάλεια επενδυτικό, σπουδαστικό, αυτά. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα, επειδή τα ασφαλιστικά ταμεία ή ταμεία προνοίας, συνταξιοδοτικά ταμεία, παίρνουν λεφτά και τα επενδύουν αυτά τα λεφτά σε διάφορες επενδύσεις. Τώρα, και αυτά τα ταμεία πρέπει να κάνουν τον κατάλληλο έλεγχο, να κοιτάζουν αυτό που λέμε risk management, και να δημιουργούν έναν χαρτοφυλάκιο που έχει τις κατάλληλες αποδόσεις. Και εδώ νομίζω υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα στην κυπριακή κοινωνία. Εκτός από τις τράπεζες, πρέπει να δούμε ότι ταμεία προνοίας, συνταξιδοτικά ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία, και αυτοί κάναν πάρα πολλά λάθη. Κάποιοι λένε ότι είναι το επόμενο σκάνδαλο που θα προκύψει με τα ταμεία και τις επενδύσεις και τις επιλογές που έχουν κάνει. Πρέπει επιτέλους να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να έχουν τα κατάλληλα άτομα. Δηλαδή να έχουν τα άτομα που καταλαβαίνουν τι είναι αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τι είναι τα ρίσκα αυτών των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Επειδή επηρεάζονται όλοι μας, επηρεάζομαστε όλοι μας από αυτές τις αποφάσεις που πήραν οι τράπεζες, από τις αποφάσεις που παίρνουν αυτά τα ταμεία, επηρεάζομαστε όλοι μας. Μάλιστα. Κύριε Παπαθανασίου, τι συμβουλεύετε εσείς τον πολίτη σήμερα? Γαβριέλα μου, είναι ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο θέμα το που θα επενδύσει ο καθένας τα χρήματα του.
Προπαντός κάτω από τις δεδομένες συνθήκες, τις οικονομικές και άλλες, γι' αυτό η δική μου η συμβουλή είναι να βρίσκουν τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κατάλληλο πρόσωπο. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες και να τους ετοιμάζουν έναν πλάνο, να τους εξηγούν, να αντιλαμβάνονται και εφόσον αντιληφθούν, πλέον αν επενδύσουν αναλαμβάνουν και όλους τους κινδύνους. Αλλά τουλάχιστον να γνωρίζει ο κόσμος ποιοι είναι οι κίνδυνοι αυτοί που αναλαμβάνουν. Μάλιστα. Εσείς τι θα συμβουλέψετε τον κόσμο? Ουσία, ναι, κύριε Μαυρόνια. Η ουσία είναι, βρισκόμαστε τώρα ενώπιον της Τρόικ. Σύντομα θα έρθει η Τρόικ. Η Τρόικ λέει ότι πρέπει να μετοχοποιηθούν τα αξιόγραφα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και εμείς λέμε ότι αφού τα αξιόγραφα ήταν προϊόν παρανομιών, παραπλάνησης και εξαπάθησης του κόσμου με βάση την έρευνα της Κεντρικής Τραπεζάς που αδιαφυσβήτητα εκεί θα οδηγήσει. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να αντιπολιτευτούμε της πρότασης της Τρόικα σαν διαπραγματευτική ομάδα που θα είναι εκεί το Υπουργείο Οικονομικών κλπ. Και να υπερτονίσουν ότι κύριε δεν μπορούμε να απαιτείτε και να υλοποιήσουμε τα αξιόγραφα να γίνουν μετοχές διότι είναι προϊόν παρανομιών. Το πρώτο σημείο. Να το απορρίψουμε. Και το δεύτερο πρέπει την ίδια στιγμή να υποβάλουμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Εμείς έχουμε την πρότασή μας με τη δανειοδότηση που είναι γνωστή και να μας δανείσει παράδειγμα το ισόποσο ποσόν των αξιογράφων μας με το ίδιο επιτόκιο, παίρνουμε 5, να δίνουμε 5, θα κατατεθούν τα λεφτά μας στην ίδια τράπεζα με το τρέχον επιτόκιο και να δικαιούμαστε να αποσύρουμε κάθε χρόνο ένα ποσό γύρω στο 15-20% μέχρι να ξοφλήσουν. Δώστε μου ένα λεπτό γιατί έχει σημασία μεγάλη. Και για να καταλάβει ο κόσμος και αν είναι η πρόταση. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, όταν θα φτάσει η ώρα που θα ξοφληθεί το δάνειο, η τράπεζα, εφόσον έχει εγχειριασμένα τα αξιόγραφα, θα ξοφλήσει. Η άλλη τράπεζα, η άλλη λύση που πάνω στο τραπέζι είναι τώρα και δόθηκε από τον Νίκο Αναστασιάδη, τον πρώτο Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι και συμφωνούν πάρα πολύ να το κράτος να εξαγοράσει τα αξιόγραφα στην ονομαστική τους αξία και να δώσει κυβερνητικά χρεόγραφα πενταετούς διάρκειας με το τρέχον επιτόκιο γύρω στο 4,5%. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πιθανότατα να είναι υπό τις περιστάσεις το μη χειροβέρτιστο λύση, έτσι ο κόσμος να συνεχίσει να παίρνει τον τόκο του και στα 5 χρόνια το κράτος να δώσει τα λεφτά του. Αν δυσκολεύεται στα 5 λόγω της οικονομικής κρίσης και θα κάνει στα 6, στα 7, να συνεχίσει. Πόσα χάσατε εσείς, κύριε Μαυροβουνιώτη? Εγώ προσωπικά έχω 500.000 ευρώ αξιόγραφα, τα οποία μάλιστα, από τα οποία μάλιστα πλέρωσα, για να ενημερώσω και το φόρο εισοδήματος, 80.000 στο φόρο εισοδήματος για τα λεφτά. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή ο φόρος επήρε τα λεφτά του. Ο φόρος επήρε, εσείς τα πάρετε, εσείς τα πάρετε τα λεφτά, τα λεφτά σας. Να έχουμε να παίρνουμε. Καταλάβετε, δηλαδή είναι, δεν μιλώ μόνο για μένα, μιλώ γενικά. Είναι 20.000 άτομα μιλάμε, μόνο, κύριε Μαυρομουνιώτη. Είναι τραγική κατάσταση. Καθημερινά παίρνω τηλέφωνα από κόσμο που δυσπραγεί, δεν έχουν λεφτά να στείλουν στα παιδιά τους που σπουδάζουν, σταματούν σπουδές, δεν έχουμε ηλικιωμένους που δεν βαστούν να αγοράσουν τα φάρμακα. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι πάντες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Οικονομικών, η Κεντρική Τράπεζα της Πολιτικής Δράμης να λύσουν αμέσως αυτό το πρόβλημα, διότι θα οδηγηθούμε πλέον σε ακραίες καταστάσεις αν όμοιγεται το δελυθεί το πρόβλημα. Εδώ είμαστε, το ξανασυζητήσουμε το θέμα, θα ξανανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμά μας. Καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε.